Hello everybody, καλώς ήρθατε παιδιά σε ακόμα ένα βίντεο. Στο προηγούμενο vlog σας έκανα ένα update και σας είπα τι ακριβώς συμβαίνει με το Y46 και στο σημερινό βίντεο θα σας πω και άλλα πράγματα γιατί προχώρησε λίγο ακόμα το Y46 και πολύ σύντομα θα είναι έτοιμο. Έτσι, βάσει του προηγούμενου βίντεο αποφάσισα να επιστρέψουμε σε παλιές συνήθειες και να κάνω ένα vlog παύλα update στην ουσία, βίντεο update, έτσι να το γυρίζω κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, να κάνω το μοντάζ και Σάββατο να ανεβαίνει, δηλαδή να βλέπετε κάθε Σάββατο ένα βίντεο, ίσως σύντομο, ίσως πιο μεγάλο, αλλά έτσι να σας κάνω ένα update και να σας λέω περισσότερα πράγματα για το τι κάναμε την εβδομάδα που μας πέρασε, για να τα μαθαίνετε όλα πρώτη κατευθείαν μέσα από το κανάλι. Το Y46 θα σας πω στο σημερινό βίντεο, στην πορεία θα σας πω και για το RX8, το οποίο βρίσκεται εδώ με ξυλωμένο προφυλακτήρα. Εκτός από το RX8 έχω εδώ και ένα S14 γνήσιο, μανίσιο S14 α cookie ενός φίλου. Μπορεί να φαίνεται εργοστασιακό εξωτερικά, αλλά δεν είναι εργοστασιακό εσωτερικά. Και όταν λέω εσωτερικά εννοώ το κινητήρα. Εδώ έχουμε το Y36. Αυτό γιορτάζουμε ουσιαστικά σήμερα. Τι μου κάθεστε ρε μαλάκες σαν. Δείτε, δες εδώ. Περιμένουμε να ανάψουν τα κάρβουνα. Πώς κάθονται. Περιμένουμε να ανάψουν τα κάρβουνα. Τι περιμένετε. Να ανάψουν τα κάρβουνα. Ακριβώς. Σήμερα θα ψήσουμε. Έχουμε βγάλει την ψησταριά εδώ πέρα. Και θα ψήσουμε για να γιορτάσουμε. Τι. Όχι, τι θα ψήσουμε πρώτα. Τι θα γιορτάσουμε πρώτα. Τι θα ψήσουμε πρώτα. Κάντε καλά. Τι θα ψήσουμε. Δεν ξέρω τι πήρες. Παιδάκια. Παιδάκια. Πρόβιο. Πρόβιο παιδάκι. Σουβλάκι, κοτόπουλο και λουκάνικο. Εντάξει. Και τι γιορτάζουμε, Θωμά, σήμερα. Τα βάθρα. Τα βάθρα. Τα βάθρα γιορτάζουμε. Είναι βαριά η κούπα. Είναι βαριά η κούπα. Μέσα στο κουπέ, τι λέμε εδώ. Κάνει τσούπα τσούπα. Κάνει τσούπα τσούπα. Επέστε μια καλή. Πάμε μια χοροδία. Όχι, κοίτα εδώ που σκάθονται. Κοίτα, θα κοίτα, κοίτα. Κόψουμε, θα μας κόψουμε. Τι θα μας κόψει. Τι θα μας κόψει. Λοιπόν, ανάψουμε φωτιά, τι ώρα πήγε. 4.30. Οπότε το σημερινό βίντεο θα έχει. Έλα να εστιάσεις λίγο σε μένα. Οπότε λέω το σημερινό βίντεο θα έχει όλα αυτά μέσα. Λοιπόν, εδώ πίσω είχαμε μπλέξει λίγο με τη δεύτερη δαγκάνα του χειροφρένου, διότι και οι δύο δαγκάνες, και οι δύο δαγκάνες που χρησιμοποιούμε είναι από τριλιτρό και οι αντάπτορες δεν κάνανε κανονικά για 3 λίτρα φρένα, σωστά. Δεν κάνανε, οπότε κάναμε πατέντα για να βάλουμε δεύτερες δαγκάνες 3 λίτρες για το χειρόφρενο, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι άκουσε τον κόπο, διότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό χειρόφρενο, το οποίο έχει μπει ήδη στη θέση του και είναι πανέτοιμο. Δείτε, εδώ, να το χειρόφρενο. Τσακ, τσακ, τσακ. Είναι στη θέση του. Έτοιμο, κολλημένο, τούμπανο. Έχουμε κάνει και εξαέρωση. Ναι, αλήθεια. Και τώρα τι κάνουμε. Ψυγείο νερό. Τσακ, ψυγείο νερό. Όπως βλέπετε έχει μπει το βεντελατέρ πάνω. Το παγούρι του είναι πάνω. Αυτό τι είναι. Ψυγείο λαδιού μανιό. Μαμά. Μαμά. Σόπα ρε. Λοιπόν, αυτό είναι το ψυγείο νερού, το οποίο ετοιμάζεται και εντός ολίγου θα μπει πάνω, σωστά. Θα μιζάρουμε κιόλας σήμερα. Έτσι, ναι, θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν. Μια και είπες να φάμε, για να πάμε να δούμε έξω. Τι φωτιά και τι φάση βρίσκεται. Τσακ. Εδώ είναι η κατάσταση. Ρομαντικά. Περιμένουμε το σβόλερ για να φέρει τα πρόβια, τα παϊδάκια που θα ρίξουμε πρώτα πάνω για μεζέ και μετά θα συνεχίσουμε με κοτόπουλα και λουκάνικα. Ποιος ήρθε και είμαστε εκεί μάτι σήμερα, για πες τι θες να κάνεις εδώ, εκτός από το να ψήσουμε να φάμε. Ήρθαμε να ψήσουμε να φάμε, για να πάρουμε 4 πάνω, να διάσει λίγο χώρος και να γίνει δουλειά. Μαλάκα, το μεταξύ τσίχνιασε εδώ μέσα από τα παϊδάκια. Ναι ρε μαλάκα, τι ψήσατε. Για πες λίγο, για πες μας λίγο για τη χρονιά που πέρασε. Χρονιά που πέρασε. Γιατί εδώ μας έβγαλα στους προπρόσωπους. Αυτό το αμάξι παιδιά θα μας βγάλει και το χρόνο στους προπρόσωπους. Μάλλον. Για πες. Ήταν πολύ καλή. Έτρεξε μόνο ή ήταν σαν τρέχουμε όλοι μας. Σ' άρεσε. Ναι, μια χαρά ήταν. Για πες μας τώρα, ποια ήταν η αγαπημένη σου στιγμή όλη τη χρονιά. Ποια ήταν. Ναι. Κάτι σκεφτώ λίγο. Ο αγώνας.
Ναι, ποιος αγώνας, ποια στιγμή. Νομίζω η στιγμή που έπιανες το κύπελλο στα χέρια. Και στο Ρίσιο και στο Λουτράκι. Ποια από όλες, ρε Αγούστη. Και στο Λουτράκι. Α, οι τελευταίες, ε. Λουτράκι, ναι. Οι τελευταίες. Όλες ήτανε. Καλές ήταν. Δυο μικρούς τελικούς πήγαμε και τους κερδίσαμε. Με το 36, ε. Εσύ για πες μας, ψηστή. Ψηστή. Για πες μας, εσένα ποια ήταν η αγαπημένη σου. Με έφερε να ψήσουμε στην Σταριά που έχει 1 δισεκατομμύριο χιλιόμετρα. Πες λίγο, εσύ ποια ήσουν, ποια ήταν για σένα η αγαπημένη σου στιγμή όλη τη χρονιά. Μπορώ να σκεφτώ λίγο και να σε απαντήσω λίγο μόλις ξανανοίξει. Ναι, ναι. Καλό, ε. Ποιο λουκάνικο. Τι έφερε με το ξυλάκι. Α, αυτά που έφερε έχουν ένα χρόνο μέσα στην κατάψυξη. Όπα, αυτά που είχα φέρει εγώ. Ναι. Δεν παθαίνουν κάτι, ρε. Όλοι κάτω, κάτω στις σένες. Κάτι είναι ωραίο που έφερα. Γι' αυτό έχει κατάψει πόσο καιρό. Μάπα. Σκέφτηκες. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα. Ε, σκέφτηκες. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα. Πες μου λίγο. Έλα, ρίξ' τους. Ήρθες όλους τους αγώνες, μαλάκα. Πρέπει να πεις. Καλύτερη στιγμή. Ναι. Νομίζω ότι ήταν στο Βάθρο, στο Ρίσιο. Στο Ρίσιο, γιατί δυνατούς αγώνες, μαλάκα. Ήταν δύσκολη. Η αποδομή μου άρεσε πολύ, έτσι. Δεν τα λέω. Ωραίος αγώνας. Εσένα ποιο ήταν η αγαπημένη σου στιγμή, Κώστα? Στις Σέρες. Γιατί? Κατάφερες να βγάλεις την παρατεταμένη. Ποιο παρατεταμένη, όλο μια παρατεταμένη μου ξέρεις. Που κατάφερες να τριφτάρεις, πες μου. Που κατάφερες να τριφτάρεις. Γάμισε. Εσένα, Θωμά. Πρόντο. Εσένα ποια ήταν, έλα πιο εδώ λίγο στο φως, έλα λίγο στο φως. Εδώ, γύρε τώρα, γύρε. Έλα λίγο. Εσένα ποια ήταν η αγαπημένη σου στιγμή όλης της χρονιάς? Όλες βασικά. Έλα όλες τώρα, πες μια που ήταν περισσότερη. Πιο Ρίσιο. Συγκινητική, πιο. Συγκινητική, δυνατή. Εντάξει. Ρίσιο και Σέρες θα πω. Ναι, δύσκολη αγώνα. Ναι, ειδικά Σέρες. Δύσκολη. Και ωραία περάσματα. Ναι. Ναι. Ωραία. Ο Μάστορας, φώναξε και τον Μάστορα τον άλλο. Άκη, έλα λίγο. Δύσκολος. Άκη, για πες μας για σένα, ποια ήταν η πιο καλή στιγμή της χρονιάς που πέρασε. Το τελευταίο ψηστήρι που κάναμε και στους Βόλους στο σπίτι. Βρε μαλάκα. Τη αγωνιστική χρονιά. Αγωνιστική χρονιά, τρέξαμε Σέρες φέτος. Άμα πήγαμε Σέρες φέτος, γιατί δεν θυμάμαι. Πήγαμε. Εσύ έτρεχε Σέρες. Λογικά. Εκεί μου γύρω είχε τρέξει πριν. Όχι, ρε, δεν πήγε. Όχι, δεν πήγε. Φέτος πήγαμε Σέρες καθόλου. Φέτος ρε μαλάκα, το 23. Το 23. Ποια ήταν η αγαπημένη. Καλά λέει. Αφού έτρεξε Σέρες. Ξέρεις, πιστεύω ότι είναι τέτοιο. Πού πήγαμε. Α, και μαραθώνα. Ναι, μαραθώνα. Όχι, ναι, εκεί όπληξε το. Ναι, μαλάκα, μαραθώνα. Στο μαραθώνα όπληξε το πράγμα. Στο μαραθώνα δεν είναι, δεν μπορώ να εκφέρω άλλο. Όχι, στο μαραθώνα ήταν ωραία, ναι. Καλά ήταν. Και το πιο δύσκολο ταξίδι Κρήτη. Ναι, το πιο δύσκολο, το πιο που φάγαμε γαμί στον κόλο, Κρήτη. Άστο την Κρήτη. Κρήτη δεν είναι. Εκεί... Καλά και μαραθώνα ήταν δύσκολο, μαλάκα, γιατί γυρίσαμε 5 ώρα το πρωί. Εντάξει. Αλλά εγώ ξέρω. Αγαπάω Σέρες. Φύγαμε πρωί και γυρίσαμε μεσημέρι. Εγώ ξέρω, αγαπάω Σέρες. Ναι, ξέρω. Οπότε αν έχουμε τρέξει Σέρες, για μένα ήταν οι Σέρες. Ξέρουμε. Και το μαγαζί εκεί στις Σέρες, με τις μπριζόλες. Α, μπράβο. Είδες, τα συνδυάζει όλα οι Σέρες. Γκάζι τέρμα και καλό φαΐ. Γκάζι τέρμα. Ναι. Σανίδα. Σανίδα, μία πάνω. Αυτό μπορεί να κάνει και λίγο άσε, εσύ δεν σε παίρνει. Όχι, ρε, τι άσε. Μέσα του ξέρει το κλείσει το οξυγόνο. Είναι σαν να έχει κουνούπια πια στα αυτιά. Σαν να κρίσει κουνούπια. Έλα, για πάμε. Πάμε. Βρέχουμε. Έλα, μην τρομάξετε, θα σηκωθεί τώρα. Θέλετε να έρθω. Δώσε, ρε. Δώσε. Αντώνης, γιατί φωνάζει. Αντώνης, γιατί φωνάζει. Μωρίτσια, να βοηθήσω. Ωπα. Το ρούφι ξέρω το τρέιλερ. Έχουν τώρα τέτοιες άντες 15 όμως. Αλήθεια. Ποιος έχει τέτοιες 15? Εγώ. Τι καρέ. 100. Γκολφ. Ε, τι να τις κάνεις. Από τι είναι, από γκολφ 2. Τι να τις κάνεις. Για Golf 2. Τι να τις κάνεις. Golf 2 GTI. Ε, τις έχεις εσύ. Και έβαλε τους άλλους μπούξ στο αυτοκίνητο. Καινούργιες, κούτα ρε. Σοβαρά. Κούτα. Ήταν βάζεις μόνος. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι τα λίγα βασικά συστατικά που χρειάζεται για να είσαι ευτυχισμένος. Καλό φαΐ, καλή παρέα και καλά αυτοκίνητα. Και χρόνο. Και χρήμα. Αυτά είναι τα βασικά. Τα βασικά πράγματα της ευτυχίας. Όλα. Τα χαλασμένα. Δεν είναι χαλασμένα, βρε μαλάκα. Δεν είναι χαλασμένα. Μα δεν τρώγεται το λουκάνικα.
είναι αυτά. Τι είναι αυτά, ρε παραφλού. Όχι. Δεν είναι ανάποδα τίποτα. Μόλις έστρεψες το τιμόνι. Δεν κούμπωσε. Γιατί είναι έτσι αφρόδης. Είναι αφρόδης ίνος. Μπορεί την πίεση. Είναι αφρόδης ίνος. Και μπορεί την πίεση. Ε, μαλάκα, είδες το χειρόφρενο που έφτιαξα, μαλάκα. Χειρόφρενο, είδες που έκανα εδώ χειρόφρενο. Όταν γίνει ένα σύνολο από ένα, τότε θα λέμε ναι, ρε, μα. Αντώνη, ας το διάλογο. Λοιπόν, άκουσέ με. Άκουσέ με, πάρε την κάμερα. Πάρε την κάμερα και γράψε το κλείσιμο. Γράψε το κλείσιμο του σημερινού βίντεο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρέπει να μάθω να πιάνω την κάμερα, την GoPro στα χέρια μου, γιατί θα ξεκινήσουμε ένα κανάλι, να το πω. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε κάνα vlog στο συνεργείο κάποια στιγμή με τα αυτοκίνητα εδώ τα καλά, δεν φαίνομαι κιόλας. Εδώ, τα καλά, όχι εδώ. Θα σας δείξουμε μερικά project που θα κάνουμε και θα τελειώσουν άμεσα. Τώρα τι άλλο να πω, αναμένετε, θα δείτε αρκετά πραγματάκια, Nissan, Mazda και θα σας πούμε τι θα κάνουμε το 2024, τα πλάνα μας και λοιπά και λοιπά εδώ με τον τρελό μπρο και θα είστε ενήμεροι για όλα. Και κάθε στιγμή, μαλάκα τι λέω, καλό, είναι καλό για τα μια κάμερα και άλλες μαλακίες. Δεν το βλέπω δικά τα παιδιά. Όχι, όχι, θα το κλείσω τώρα. Αυτά που λέτε, λοιπόν, καληνύχτα, φιλάκια πολλά από μένα, φιλάκια πολλά από τα παιδιά. Θα κλείσουμε ένα όμορφο πλάνο, ασυνήθιστο, με την καθημερινότητά μας, ένα Nissan S14 μαμά. Εδώ, μόνο τρίτη, φυλάκια πολλά. Μπράβο!